a lot of soul. Εκατόν 80 χρόνια συμβολή στη δικαιοσύνη μετρά το πρωτοδικείο Σπάρτης, ένα από τα 5 πρώτα της χώρας που συστάθηκαν με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα τον Οκτώβριο του 1834. Αυτός είναι και ο λόγος της σημερινής εκδήλωσης του Δικηγορικού Συλλόγου της Λακωνικής Πρωτεύουσας. Η εκδήλωση επετειακού χαρακτήρα φιλοξενείται στο αίθριο του Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης. Είναι μια συνολική και συλλογική προσπάθεια αυτή η εκδήλωση. Και εάν οι προσκεκλημένοι μας μην είναι ευχαριστημένοι, ένα μερίδιο ανήκει σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Το 1834, εδώ μες στη Σπάρτη, δηλαδή πριν από 180 χρόνια, είναι ένα σημαντικά πράγμα. Η Σπάρτη δεν υπήρχε τότε. Ούτε καν αλήθεια. Επί διακυβέρνησης Όθωμα και συγκεκριμένα της αντιβασιλείας λόγω της ανηλικότητας του ιδίου, με ένα διάταγμα αποφασίστηκε η ανέγερση της πόλης της Σπάρτης πάνω στα ίχνη της παλιάς. Οι Βαβαροί γνώριζαν τη σημαίνει Σπάρτη και ήθελαν το κλέος το παλιό και τον πολιτισμό της να τον αναδείξουν. Έφτιαξαν λοιπόν, ανέθεσαν σε έναν γεωμέτρη μηχανικό τον Στάουφερ, ο οποίος έφτιαξε αυτό το όμορφο σχέδιο πόλης όπως το βλέπετε σήμερα και το χαιρόμαστε εδώ στην πόλη μας. Δεν έγινε μόνο αυτό. Τότε αποφασίστηκε και η ανέγερση αυτού του κτηρίου που είναι απέναντι. Είναι ίσως το πρώτο κτίριο του ελληνικού δημοσίου που φτιάχτηκε στην ελεύθερη τότε πατρίδα, όταν είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα βήματά της. Ερείπιο είναι για τους αρμοδίους. Εάν δεν κάνουμε κάτι σύντομα, ενδεχομένως να μην έχει πολλά χρόνια ακόμη να διατηρηθεί. A lot of soul.